Εσείς απ' την άλλη τόσα χρόνια με το βαμβάκι διαμαρτύρεστε. Δεν αλλάζετε. Γιατί δεν αλλάζετε. Το βαμβάκι είναι. Να σας πω, γιατί να αλλάξουμε. Το βαμβάκι, ο λεγόμενος λευκός χρυσός. Λευκό χρυσό έχει και ο Τούρκος, έχει και ο Αιγύπτιος και έχει και καλύτερη ποιότητα, λένε και φθηνότερα. Καλά κάνει και ο Τούρκος και έχει και ο Αφρικανός μπορεί να έχει. Ναι, ναι. Να σας πω κάτι. Και εγώ ξέρω ότι οι δημοσιογράφοι υπάρχουν και στην Ινδία. Με 10 ευρώ, τι πάει να πει αυτό. Ναι, θα φέρουμε δημοσιογράφους στην Ελλάδα. Άμα πάμε στην Ινδία, θα ωραία, εμένα με συμφέρει να σας πω έτσι. Η λογική σας είναι πολύ καλή. Εγώ λέω πολύ απλά. Έχουμε εργάτες με 10 ευρώ. Έχουμε δημοσιογράφους με 5 από την Ινδία, από την Αφρική, να τους φέρουμε εδώ και μέσα στο οικοδομή να φύγουμε μετά. Δεν το ίδιο πράγμα. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ κύριε Τζέλα, μου μιλάμε για ένα αγροτικό προϊόν. Να φέρουμε βαμβάκι από την Τουρκία, να φέρουμε πατάτες από την Αργεντινή. Αγροτικό συγκεκριμένο.